Στο περιθώριο της Συνόδου Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης, Αρμάντο Κουεμπούζα, μίλησε στο Euronews. Αυτή η Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική θέλει να μετατρέψει το μοντέλο τη βοήθεια σε μοντέλο επένδυση και εμπορίου, ιδιαίτερα με τον ιδιωτικό τομέα. Τι θα σημάνει αυτό σε πρακτικό επίπεδο, Ένα από του παραδοσιακού μα τομεί είναι η γεωργία, όπου η παραγωγικότητα αυξάνεται. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και γεννά την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια αγροτική βιομηχανία. καθώς και την ανάγκη κατάλληλων υποδομών που θα βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Σημαντικός επίσης στην Αφρική είναι και ο τουρισμός. Όπω γνωρίζετε, η Αφρική αποτελεί βασικό τουριστικό κέντρο. Όχι μόνο λόγω των ακτών τη, αλλά κυρίω λόγω τη φύση και τη πανίδα. Ποιο είναι ο ρόλο των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου, ποιο μοντέλο θα ήταν επιθυμητό για τη βελτίωση αυτή τη ανάπτυξη. Αυτό που μπορεί και θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι να συνεχίσει να μα υποστηρίζει, ιδιαίτερα στην υποδομή, στην εκπαίδευση και στην καταπολέμηση επικίνδυνων λοιμόξεων. Η Μοζαμβίκη συμμετέχει, και αν και σε σχετικά πρώιμο στάδιο, στι έρευνε για την ανακάλυψη του εμβολίου τη χολέρα για τα παιδιά. Η βοήθεια τη Ευρώπη παραμένει πολύ μεγάλη στη δημιουργία νέων οργανισμών. Η Μοζαμβίκη μέχρι τώρα διαθέτει περισσότερα από 40 ιδρύματα ανώτερη εκπαίδευση σε όλη την επικράθεια. Η γεγονό, ωστόσο, παραμένει πω το ποσοστό τη φτώχεια δεν έχει μειωθεί όπω αναμενόταν και σχεδόν ο μισό πληθυσμό τη χώρα ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια. Οι μεταφορέ, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ηλεκτρικό είναι για του προνομιούχου. Αλλά αν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, τότε γιατί δεν υπάρχουν και περισσότερε υπηρεσίε. Οι νομούνται η συμπεριφορά του λαού δεν αλλάζει μόνο επειδή υπήρξε μια ευμίδια ανάπτυξη 10 ή 15%. Η κατανομή του πλούτου δεν αποτελεί μαθηματική εξίσωση. Εξαρτάται από τη δημιουργία θέσεων εργασία, νοσοκομείων, υποδομών κτλ. Για την ανέγερσή του απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά την ανάπτυξη που βιώνει η Αφρική, για να κατασκευαστεί ένα δρόμο 100 ή 100-200 χιλιόμετρων, απαιτούνται μεγάλε επενδύσει οι οποίε δεν είναι άμεσα διαθέσιμε. Μέσο για να κάνουμε μια στράδα 100-200 χιλιόμετρων ασφαλτά, Ακόμα και στην Ευρώπη, όπω και σε άλλε αναπτυγμένε χώρε, η κρίση σχετίζεται με την έλλειψη απασχόληση. Δεν μπορεί κάποιο να πει ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων ή πόρων. Δεν φτάνουν ωστόσο για να απορροφήσουν το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη, αλλά προφανώ δεν μπορούμε να δούμε συγκλονιστικέ αλλαγέ από τη μία στιγμή στην άλλη. Γινόμαστε μάρτυρε ενό μεγάλου κύματο μετανάστευση από την Αφρική, παρά την άποψη ότι η Ευρώπη παραμένει φρούριο. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν προσπαθώντα να φτάσουν στην Ευρώπη, ενώ υπάρχουν και πολλά παράνομα δίκτυα εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Πώ νομίζετε ότι θα έπρεπε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, Το πρόβλημα είναι κοινωνικο-οικονομικό. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασία, επενδύσει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση, ενδυνάμωση τη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, τη πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και των υποδομών. Αυτά θα σταματούσαν το κύμα παράνομη μετανάστευση από την Αφρική στην Ευρώπη ή σε άλλη ήπειρο προ αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωση. Para Europa, para continente, a de de vida. Ας μιλήσουμε για τους φυσικούς πόρους ως πηγή πλούτου. Η Μοζαμβίκη συχνά αποκαλείται νέο ελντοράντο λόγω της πρόσφατης ανακάλυψης ενεργειακών αποθεμάτων, Ωστόσο, αυτέ οι ευλογίε τη φύση σε πολλέ χώρε έχουν μετατραπεί σε δώρα που στάζουν δηλητήριο, οδηγώντα σε αύξηση τη διαφθορά, ένοπλε συγκρούσει και οικολογική καταστροφή. Πώ μπορεί η Μοζαμβίκη και άλλε χώρε που κάνουν παρόμοιε ανακαλύψει ενεργειακών αποθεμάτων να αποφύγουν τέτοια σενάρια, Μπορούν οι συνεργασίε με του Ευρωπαίου να τα αποτρέψουν, το πρόβλημα από τι ανακαλύψει αυτών των σπουδαίων πόρων έγκυται στην ουσία ότι έχουμε ακόμη σημαντικέ ελλείψει στον τομέα τη γνώση, τη επιστήμη και τη τεχνολογία. Τα αποθέματα θα έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μεγάλε ελλείψει στην πρόσβαση σε κεφάλαιο. Θα έπρεπε ήδη να τα χρησιμοποιούμε εδώ και πολύ καιρό. <στολίγε> Τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε <στολίγε> αυτέ τι ανακαλύψει <στολίγε> με τη στήριξη των ευρωπαϊκών επενδύσεων <στολίγε> με έναν τρόπο που <στολίγε> να δημιουργήσουμε περισσότερα <στολίγε> για να επενδύσουμε. <στολίγε> Αυτά που θα αποκομίσουμε από του φόρου και τι επιχειρηματικέ ευκαιρίε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του προπολογισμού μα. impostos, oportunidades, Α μιλήσουμε για την ειρήνη στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντική συμβολή στι ειρηνευτικέ αποστολέ. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά επίση και στο Μάλι. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το λεγόμενο Οργανισμό για τη Στήριξη τη Ειρήνη στην Αφρική. Ωστόσο, η Ήπειρο φαίνεται ανίκανη να αποτρέψει και να επιλύσει τι ένοπλε συγκρούσει. Η Αφρική έχει επίγνωση ότι υπάρχουν προβλήματα. Η Αφρική κινητοποιείται όταν υπάρχουν προβλήματα και προσπαθεί να προβλέψει και να αποτρέψει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αλλά προφανώ αυτά είναι ανθρώπινα ζητήματα που σχετίζονται με κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και πανάρχες πολιτισμικέ συγκρούσει μεταξύ ορισμένων τμήματων του πληθυσμού. <σίλιο> δεν τα λύνεις απλά και μόνο, δίνοντας μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές είναι χρήσιμες αυτές οι αποστολές. Αποτελούν μέρος της λύσης, ωστόσο δεν είναι αυτές η λύση. Βεβαίως και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την υποστήριξη της Ευρώπης, <σίλιο> αλλά δεν νομίζω ότι η στήριξη αυτή είναι ένα μαγικό <σίλιο> ραβδί που λύνει όλα τα προβλήματα. <σίλιο> Μακάρι να ήταν. <σίλιο>